Καλημέρα, καλημέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα vlog στο κανάλι μου, εδώ. Λοιπόν, παιδιά, αυτό δεν θέλω να το σχολιάσει κανένας. Έχω κλείσει ραντεβού για νύχια αύριο. Είναι το μόνο που μου έχει μείνει και όλα τα άλλα μου έχουν φύγει, οπότε δεν δίνουμε καμία σημασία στο μοναδικό κόκκινο νύχι που έχω. Το έχω βέβαια και στο άλλο χέρι. Ήταν προγραμματισμένα αυτά τα δύο νύχια να μην θέλουν να βγουν. Σήμερα η μέρα έχει ξεκινήσει πάρα πολύ νωρίς. Ήρθε ειδικός άνθρωπος και μου καθάρισε τα μηχανήματα του air condition, γιατί όπως σας έχω πει, χάλια από τα Περιστέρια. Μου τα καθάρισε, κάναμε και ένα service στα δύο air condition, οπότε έχω ξυπνήσει προφανώς από πάρα πολύ νωρίς. Αλλά είμαι τρομερά συγκινημένη, γιατί θα πάω σήμερα σε διατροφολόγο εδώ στην Αθήνα για πρώτη φορά από κοντά. Δεν θέλω να πω πάρα πολλά πράγματα για τη συγκεκριμένη διαδικασία, καθώς είναι μια διαδικασία που επιλέγω να κάνω offline. Αν θέλετε κάποιο gym ή fitness motivation, έχω ολόκληρη σειρά όταν έκανα το 75 hard στο κανάλι μου το 22. Οπότε μπορείτε να τη δείτε εκεί πέρα όλη τη διαδικασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα αυτή τη φορά η εμπειρία μου με την διατροφολόγο και η εμπειρία μου να ξανασυνδεθώ με το σώμα μου αλλά και με μια σωστή διατροφή να γίνει offline. Προφανώς μπορεί να σας λέω κάποια πράγματα ή να δείτε κάποια what I eat in a day μέσα σε κάποιο είδους vlog, αλλά δεν θα είναι κανένα βίντεο από εδώ και πέρα fitness ή fitness oriented. Δεν θέλω να το κάνω καθόλου πολύ στοχευμένο στη διατροφή για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτον και κυριότερον για μένα, γιατί νιώθω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για το δικό μου σώμα και τη δική μου ψυχολογία στη συγκεκριμένη περίοδο που βιώνω αυτή τη στιγμή. Οπότε είναι κάτι που δεν νιώθω ότι θέλω να μοιραστώ. Για την ώρα απλά θέλω να μοιραστώ μαζί στην εμπειρία μου σήμερα, τη χαρά μου, τον ενθουσιασμό μου που απλά θα πάω, χωρίς να είναι το βίντεο αυτό επικεντρωμένο στο κομμάτι. Και μετά θα είμαστε μαζί για όλο το υπόλοιπο απόγευμα, καθώς θα πάμε να δουλέψουμε σήμερα σε ένα καφέ. Και το απόγευμα βράδυ θα πάω στο σπίτι της Πινελόπης, όπου θα κάνουμε κάτι τρομερά ενδιαφέρον. Γενικά λατρεύω το πόσο οι φίλοι μου επικεντρώνονται στα όνειρά τους, στις φιλοδοξίες τους και στους στόχους τους. Οπότε θα πάμε να κάνουμε σήμερα μαζί ένα vision board. Φιλαράκι μου. Καλή χρονιά. Κάτσε να πω με το δεξί. Έλεος. Δεν θα σε διώσουν ποτέ. Με το δεξί. Ήρθα στην Πινελόπη και τελείωσα κάποια πράγματα της δουλειάς. Και τώρα κάναμε ένα τσάι με δύο κομματάκια κυκάκι, όπου θα κάτσουμε σιγά σιγά ανυπομονώ στο τραπέζι να δημιουργήσουμε το vision board. Να δημιουργήσουμε! Και ανυπομονώ, παιδιά, πάρα πολύ, γιατί είμαι έτσι τώρα σε μια έτσι φόρτιση και νιώθω ότι αυτή πρέπει να τη βγάλω σε ένα manifestation πάνω στο... όχι καμβά, τι πήραμε. Χαρτόνι. Πάνω στο χαρτόνι μου. Αλλά με τη θετική έννοια, δηλαδή ας πούμε αυτό το άγχος να το κάνω λίγο παραγωγικό και να το εξωτερικεύσω με έναν θετικό τρόπο, όσο μπορώ. Δεν θα ήθελα να εξωτερικεύσω το συνέστημα που νιώθω αυτή τη στιγμή πάνω στο vision board μου, με τίποτα. Αυτό, δεν το θέλω. Πάλι έριξα το χαρτί μου. Λοιπόν, είναι ένα χαρτί εδώ, το οποίο δεν θέλει με τίποτα να μείνει στο vision board και είναι το consistency is key. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν είμαι συνεπής. Όχι, γιατί μπορεί να είσαι συνεπής με λάθος πράγματα και σου λέει μήπως να μην συνεχίσεις, ρε παιδί μου, το ίδιο μοτίβο. Κύκλο σου. Ότι έχεις κολλήσει εκεί, ότι consistency. Μήπως πρώτα να αναδιαπραγματευτείς με τον εαυτό σου το τι κάνεις αυτή τη στιγμή. Πολύ ωραία και οπτική. Και μετά να δούμε και το consistency. Παιδιά, μιλάμε, αυτό το χαρτί έχει πέσει 100.000 φορές. Είναι πραγματικά λες και δεν θέλει να κολλήσει σε αυτό το vision board. Έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο. Και τρελή ψυχοθεραπεία επίσης. Τρελή, γιατί αναλύσαμε όλους μας τους στόχους. Και εγώ αμφισβητώ τα πάντα. Είμαι σε αυτή την περίοδο της ζωής. Ναι. Οπότε έχω βάλει τώρα αναγκαστική και την Ιωάννα να τα αμφισβητήσει. κάνουμε ερωτήσεις του τύπου. Τι θέλει η Πινελόπη και η Ιωάννα από τη ζωή της, από τη ζωή τους αυτή τη στιγμή. Έχουμε θέσει λίγο αυτά τα ερωτήματα εν ώρα vision board, φιλοσοφικά. Εν τω μεταξύ, εγώ επειδή έβγαλα λίγες φωτογραφίες και... Φέλη.
Δεν μου βγαίνει καθόλου ο χώρος. Έχω κόψει το μισό χαρτόνι, κυριολεκτικά. Δηλαδή έχω αφαιρέσει πάρα πολλά κομμάτια. Θα το δείτε. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί αυτό, γιατί ο άλλος δεν ξέρει πόσο μεγάλο ήταν το χαρτόνι στην αρχή. Ναι, ισχύει. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπετε και τα διαφορετικά vision board. Δηλαδή, πώς το μυαλό της κάθε μιας λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, ώστε αυτά να τα αποδώσουμε στο vision board. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ για κάποιο λόγο τώρα συνειδητοποιώ και παρατηρώ ότι το vision board μου θέλω να είναι μπερδεμένο, ενωμένο, αλλά όλες οι φωτογραφίες να είναι ίσιες. Α, αυτό εννοείς τα διαφορετικά. Ναι. Νομίζω το πόσο διαφορετικούς στόχους έχουμε βάλει. Όχι. Ενώ, ας πούμε, της Πινελόπης είναι αυθόρμητο. Πάντα φωτογραφίες σε διάσπαρτες. Τα vision board τελείωσαν. Εντάξει, αυτό λοιπόν είναι το δικό μου, το οποίο, όπως σας είπα, το έχω μειώσει πάρα πολύ και είναι ένα μικρούλι τετραγωνάκι, αλλά είναι πολύ όμορφο. Είναι και καλύτερο κατά τη γνώμη μου, γιατί πιο εύκολα το διαχειρίζεσαι, το κορνιζάρι, το βάζεις κάπου στο δωμάτιό σου. Και το δικό σου το κορνιζάρι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Το κορνιζάρι σε αυτό το πράγμα. Να σου πω, πήρα από το Σκλαβενίτη, ακριβώς την ίδια διάσταση σε κορνίζα. Okay. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα άξιζε, πιστεύω, να το κορνιζάρουμε, γιατί αλλιώς έχω παρατηρήσει άλλες χρονιές αυτά τσαλακώνονται. Ναι. Και δεν μου πάει καλά. Εδώ έχω βάλει λοιπόν κάποια quotes και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Γελάω. Η Πινελόπη γελάει με το οικονομία που έχω βάλει στη μέση. Τα συνδέω πάντως όλα. Έχουμε οικονομία, rich beach energy και λεφτάκια. Καταρχάς, το οικονομία με το rich beach energy έχει μία αντίφαση. Έχει, πιστεύεις. Θα μπορούσες αντί για οικονομία να το είχες βάλει έναν όρο που φέρνει μια άλλη ενέργεια. Θα μπορούσε να το είχες γράψει διαχείριση ή επένδυση. Επένδυση. Γιατί τώρα έτσι που το έχεις γράψει εγώ γίνεται λίγο μίζενο. Ωραία, ξέρεις κάτι, θα αλλάξω και θα βάλω χαρτάκι από πάνω επένδυση. Αυτό ναι, θα κάνω καλύτερα. Είναι πιο ενθαρρυντικό και εμπνευστικό, νομίζω, για το μελλοντικό σου αυτό. Ενώ το οικονομία είναι λίγο... Δεν συνάδει πάρα πολύ... Ναι, το οικονομία και το rich beach energy, που το να είσαι rich beach, σημαίνει ότι ξοδεύεις πάρα πολύ. Και ξοδεύεις ασύστολα. Όχι. Α. Διαφωνώ σε αυτό το σημείο. Rich beach energy μπορείς να έχεις επειδή είσαι safe στα οικονομικά σου. Άρα κάνεις οικονομία και είσαι safe. Αυτό είναι το point μου, ότι μου, θέλω να νιώθω ότι επειδή κάνω οικονομία... Κάνεις καλή διαχείριση. Αυτό είναι το rich beach energy. Άμα νιώθω ότι κάνεις οικονομία, το rich beach energy έχει φύγει από το δωμάτιο. Ωραία. Εντάξει, λοιπόν, με αυτά και με αυτά θα το αλλάξω, λοιπόν, εδώ θα βάλω επένδυση. Έχουμε, εννοείται, hobbies και... Καλά, εντάξει, το κομμάτι διατροφής, γυμναστικής, το έχω βάλει πολύ χαλαρά. Εδώ πέρα έχουμε μερικές πιο όμορφες και προσωπικές εικόνες. Και εννοείται το κομμάτι παρέας, σπίτι και ηρεμίας. Αυτή η ατάκα μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω... Το έχει πει 30 φορές ότι της άρεσε αυτό το... Ισχύει! Θέλω γενικά το 24 να αποσυνδέομαι για να συνδέομαι. Και... Μα είσαι σίγουρη. Πάμε να δούμε τώρα το vision board της Πινελόπης. Εδώ παίξαμε σε λίγο πιο λιτά μοτίβα, θα έλεγε κανείς. Δηλαδή, απλώς τα πέταξα έτσι, ό,τι είχα. Πολύ ωραία. Δεν το έχω παλαιτήσει τόσο καλά το θέμα, νομίζω. Αλλά γενικότερα, στα θεματικές μας είναι, όπως βλέπετε,
Χόμπι, ελεύθερος χρόνος και ποιοτικός χρόνος. Γι' αυτό και έχω βάλει κάτι το οποίο δεν συνηθίζουμε να βάζουμε στα vision boards. Πάρα πολλές φωτογραφίες. Αυτή την έβαλα ανάποδα, Χριστέ μου, δεν μπορώ. Φωτογραφίες που είναι με φίλους, ρε παιδί μου. Αφού λοιπόν την κολλήσαμε. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μαζόξεις με φίλους, χαλαρά πράγματα, χαλαρές βραδιές. Αυτό που για μένα αυτό σηματοδοτεί είναι ποιοτικός χρόνος και χρόνος που γεμίζει μπαταρίες. Οπότε ήθελα να το βάλω στο vision board. Μήπως νιώθεις ότι θέλεις να αποσυνδέσαι για να συνδέσαι? Νιώθω ότι θέλω να αποσυνδέω για να συνδέω. Γύρισα πριν λίγο σπίτι και χάρηκα πάρα πολύ γιατί σήμερα η μέρα ήταν υπέροχη και με την Πινελλά που πέρασε φανταστικά. Εν τω μεταξύ, χωρίς να το καταλάβει και χωρίς να το ξέρει, με βοήθησε και με αποσυμφόρησε σε πολλά θέματα και δουλειάς που είχα και άγχους. Και αυτό, ρε παιδάκι μου, είναι που έχει να κάνει για μένα το κομμάτι της φιλίας. Δηλαδή, χωρίς να το καταλάβει και μόνο που μιλούσαμε, με βοηθούσε να το βγάλω από μέσα μου, αλλά και μετά το vision board που κάναμε, το ότι γελάγαμε, λέγαμε τα όνειρά μας και μετά που λέγαμε άσχετα πράγματα για το τι θα κάνουμε, ας πούμε, αυτή τη βδομάδα. Αυτές οι στιγμές λοιπόν με τη φίλη σου είναι η πιο υπέροχη αποσυμφόρηση, καλύτερη και από ψυχοθεραπεία ώρες-ώρες. Τώρα έχω γυρίσει σπίτι και είμαι πάρα πολύ γεμάτη και ειλικρινά τόσο κουρασμένη που είμαι έτοιμη για ύπνο σε 5 λεπτά. Είναι αυτή όμως η ωραία κούραση που μετά από μια μέρα άγχους πέρασα πολύ ποιοτική ώρα μαζί με τη φίλη μου και τώρα έχω γυρίσει σπίτι γεμάτη. Η αλήθεια είναι ότι είμαι αρκετά συγκινημένη, εισαγωγικά θα το πω αυτή τη στιγμή, γιατί το μεγάλο βήμα που σας είπα ότι έκανα σήμερα που πήγα στη διατροφολόγο πήγε πάρα πολύ καλά. Όπως σας είπα, δεν θα κάνω αυτή την εμπειρία μου και αυτό με το ταξίδι online σε τόσο μεγάλη λεπτομέρεια όσο είχα κάνει στο 75. Σίγουρα θα κάνουμε κάποια μικρά βιντεάκια με γεύματα ή κάποια στιγμή, αν προφανώς θέλετε κι εσείς να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο ή με ρωτάτε και βλέπω το θέλετε, μπορεί να κάνω κάποιο τέτοιο βίντεο. Απλώς είναι ένα ταξίδι που θέλω να κάνω εγώ με τον εαυτό μου, τουλάχιστον για τους πρώτους μήνες και το πρώτο διάστημα, οπότε θα παραμείνει offline. Αλλά τουλάχιστον μπορώ να σας μοιραστώ ότι πήγε πάρα πολύ καλά. Είμαι τρομερά ενθουσιασμένη και έτοιμη να ξεκινήσω. Είμαι πολύ χαρούμενη που θα το κάνω το συγκεκριμένο βήμα με μια κοπέλα η οποία με γέμιζε τρομερή εμπιστοσύνη και ασφάλεια από την πρώτη κιόλας μέρα. Οπότε αυτό για μένα είναι και το πιο σημαντικό βήμα. Και επίσης σήμερα είναι και το τελευταίο βράδυ που θα έχω το δέντρο μου εδώ πέρα, οπότε το βλέπω και το χαίρομαι. Αύριο θα κάνουμε έτσι ένα ωραίο reset και θα σας πάρω μαζί μου σε μια επόμενη μέρα που θα δείτε εσείς σε επόμενο βίντεο. Οπότε τώρα απολαμβάνω λίγο τις τελευταίες ώρες που έχω το δέντρο ανοιχτό. Έκανα και μια πολύ ωραία γεμάτη κούπα χαμομήλι με μέλι στο χριστουγεννιάτικό μου το κουπάκι. Εύχομαι το βίντεο αυτό να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα like και κάντε και εγγραφή στο κανάλι για να γίνω μια πολύ μεγαλύτερη και ομορφότερη αγκαλιά. Φιλάκια πάρα πολλά από μένα. Μουα! Τα λέμε πάρα πολύ σύντομα. Bye!